Καλησπέρα σας φίλοι μου, Victor εδώ και σήμερα έχουμε τρίτο επεισόδιο Road to Glory. Σήμερα στο επεισόδιο θα σας δείξω πολύ gameplay, πραγματικά πολλά match, μπορεί να σας κουράσει λίγο. Εδώ βλέπουμε, κάνουμε bronze pack method, πουλήσαμε κάποιους παίκτες, βάλαμε και άλλους το transfer list να πουλούνται και αγοράσαμε όπως είδατε το Sterling, θα τον βάλουμε στην αγγλική ομάδα σαν upgrade. Και επίσης, θα σας κάνω ένα spoil, είναι ένας από τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσουμε στη καινούργια μας ομάδα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ουσιαστικά, όπως καταλάβατε και από το τίτλο, πώς προκριθήκαμε στο Weekend League. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έβαλα αρκετό gameplay. Από την πρώτη φορά που δεν μπήκα, μετά έκατσα και έπαιξα αρκετά match. Μέσα σε 2 μέρες θα έπαιξα όλα αυτά τα match που θα δείτε, για να προκριθούμε. Θέλαμε να μπούμε και αυτή τη στιγμή που κάνω record αυτό το βίντεο, το Weekend League βρίσκεται σε συνέχεια και θα πάμε μέτρια, θα έλεγα, δεν θα σποιλάρω τι έχουμε κάνει, θα δείτε από μόνοι σας το επόμενο βίντεο. Γενικά είναι λίγο δύσκολο το Weekend League από ό,τι φαίνεται, θα δείξει. Επίσης, σε αυτό το βίντεο θα δείτε και rewards από το rank που θα τερματίσουμε, το οποίο θα το δείτε λογικά και αυτό στο βίντεο. Εδώ, όπως είδατε, νικήσαμε το πρώτο μας match Division Rivals με 2 κεφαλιές goal, ό,τι να είναι. Division 5 είμαστε, rank 2. Ήμασταν rank 2 τόσο λίγα points γιατί ήταν Παρασκευή τα παίζαμε αυτά τα match. Είχαμε παίξει 1-2 match την Παρασκευή, νομίζω. Και ακούγεται το κινητό, ξέχασα να το βάλω στο αθόρυβο, δεν ξέρω να το ακούτε στο βίντεο. Εδώ θα μπούμε κι άλλο match, Division Rivals, δείτε εδώ ο αντίπαλος πόσους κόντρες έχει πάρει, αν είναι δυνατόν. Όλο κάτι τέτοιες είδες κάνω και νευριάζω απίστευτα. Και σε αυτό το match πρέπει να χάνουμε. Εδώ ο Ταλίσκα μας έβαλε ένα γκολάκι με κεφαλιά, κλασικά πράγματα. Δείτε εδώ τι πανηγυρισμό μας κάνει. Σε αυτό το match είχα νευριάσει απίστευτα. Δείτε εδώ goals που τρώμε. Πω, πραγματικά πόσο κομπλεξικός ο αντίπαλος. Εδώ δεν μπορεί να το αποκρούσει δυστυχώς ο Pop ήταν. Ποια παίζαμε, την γερμανική ή την αγγλική, δεν θυμάμαι. Παίζαμε με την γερμανική, άρα ήταν ο Παυλέγκα τέρμα. Και εδώ έχουμε πάει πόσα points. Έχουμε φτάσει στους 1417 πόντους. Θέλουμε άλλους 683 για να πάμε Wicked League. Rank 2, φτάνουμε σχεδόν rank 1, αλλά όπως ξέρετε από το τίτλο που έχετε δει ήδη το βίντεο, δεν θα πάμε rank 1 και θα τερματίσουμε στο rank 3. Εδώ συνεχίζουμε το bronze pack method, πουλήσαμε και άλλους παίκτες και βλέπετε εδώ τερματίζουμε squad battles silver 2. Δεν παίξαμε πολύ squad battles αυτή την εβδομάδα γιατί δεν είχα και πολλή ώρα, ψιλοβαριόμουν, ήθελα να παίξω πιο πολύ division rivals για να μπω στο weekend league. Θα ανοίξουμε τα πακέτα, εντάξει δεν είναι και κανένα πακέτο αμάν. Είναι απλά πακέτα, gold pack εδώ. Δεν πιστεύω να τύχουμε κάτι καλό από gold pack. Και όπως βλέπετε δεν τύχαμε. Τύχαμε τον Kramer από την... Κάνε αυτή, η Gladbach. Ούτε καν rare τύχαμε. Το rare που ήταν το kit της Ιταλίας. Δεν είδα να πουλιάται κάτι εντωμεταξύ, παίζει να πουλάει τίποτα. Το kit αυτό. Κάνα χιλιάρικο, ξέρω εγώ. Εδώ κάνουμε quick sell αυτή την μπάλα και πάμε στο επόμενο gold pack. Α, είναι premium gold pack αυτά. Θα το ανοίξουμε και θα τύχουμε εδώ. Τι τυχαίνουμε, για να δούμε. Θα τύχουμε πάλι non-rare παίκτη, το Zuami από τη Real Sociedad. Και μέσα στο pack έχουμε κάποια contracts, ένα squad fitness τουλάχιστον. Κάτι είναι για αυτά. Θα βάζουμε όλα στο club όπως πάντα. Και πάμε στο τελευταίο pack που είναι το premium gold pack, όπως και το προηγούμενο premium gold pack. Το ανοίγουμε και τυχαίνουμε rare αυτή τη φορά από τη Σαμπντόρια, Deferel. Ο Deferel νομίζω στις αρχές πήγαινε κάνα χιλιάρι κάπου εκεί. Τώρα που είδα τη τιμή του, όπως θα δείτε, δεν πουλούσε τίποτα. Το έβαλα πάλι όλο στο club. Να δω, έχει 1500, θα πάω και βλέπω το 700 και ξαναρνάω τη ζωή μου. Εντάξει, αυτό το βίντεο κάνω record αυτή τη στιγμή, είμαι ψιλοάρρωστος. Οπότε παίζει να μην βγει και πολύ καλό, δεν έχω και τόσο διάθεση.
αλλά έπρεπε να το κάνουμε, γιατί θα προλάβουμε μετά να σας δείξω το Wigan League, το τι κάνουμε. Επίσης, έρχεται άλλη μία σειρά στο κανάλι, αλλά σειρά δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά θα είναι σίγουρα ένα διαφορετικό βίντεο, διαφορετικό παιχνίδι. Δεν σας σποιλάρω τι θα είναι, θα δείτε στη συνέχεια. Ελπίζω να έχετε λίγο hype για αυτή τη σειρά. Εδώ θα παίξουμε λίγα squad battle, αφού πήραμε τα rewards. Άμα ακούτε, είμαι και λίγο μπουκωμένος. Δεν μιλάω πολύ καλά. Θα παίξουμε squad battles, αφού πήραμε τα rewards λίγο. Και εδώ δείτε τον ποτάκι πάλι την goal βάζει. Κάθε φορά αυτά τα timeshot μπαίνουνε. Αν είναι δυνατόν, πρέπει να το διορθώσει αυτό η EA. Α, εντωμεταξύ, τι έκανε η EA. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, την προηγούμενη μέρα, ένα Σάββατο ουσιαστικά, την Παρασκευή που ήταν χθες, βγήκαν οι Scream κάρτες. Και στις κάρτες αυτές, τα packs, είχαν, τα Scream είχαν κάποια promo packs. Και αυτά τα packs έχουν πάντα ένα θεματικό απ' έξω. Και έλεγαν σε αυτό το θεματικό FIFA 18. Η εταιρεία πραγματικά μας έχει τρελάνει. Όταν το είδα, έσκασε τα γέλια πραγματικά. Δεν το έκανα record να σας το δείξω. Παίζει να έχω ένα screenshot, αν θυμάμαι καλά. Άμα το θυμηθώ, θα το βάλω μέσα στο βίντεο. Να το δείτε και να γελάτε πραγματικά. Εδώ εντάξει, τα squad battles άρχισαν να μας φαίνονται λίγο πιο εύκολα πλέον. Αν και θα δείτε το επόμενο match, που είναι ακόμα ένα match squad battle. Θα νικήσουμε εδώ 4-2. Ο Delaney έκανε hat-trick. Θα πάμε στο Silver 2. Και... Silver 2. Εδώ αυτή η μπαγιά εντωμεταξύ δεν ξέρω τι είναι που δείχνει ένα παίκτη συνέχεια. Δεν ξέρω αν είναι bug ή έτσι είναι απλώς. Και συνεχίζεται εδώ το Bronze Pack Method. Παίρνουμε το σήμα από την Dalkurd. Μίλη, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, εδώ σουηδική β' κατηγορία. Και θα μπούμε και άλλο squad battle. Εντωμεταξύ δείτε αυτό το match τι έγινε. Είναι για γέλια αυτό το match. Αλήθεια. Ο Μωράτα εδώ κάνει ένα finesse timeshot και θα μπει στα δίχτυα. Μωράτα ο οποίος έχει βάλει αρκετά goal. Α, και επίσης Wigan League θα κατεβούμε με αυτές τις δύο ομάδες. Πάλι θα κάνω rotation δηλαδή στις ομάδες. Ακόμα και στο Wigan League. Και θα δούμε πως θα... Εντάξει, δεν είχα coins για να κάνω μια καλύτερη ομάδα. Λογικά επόμενο Wigan League, άμα δώσει και καλά rewards, θα μπούμε με την ομάδα που ετοιμάζω εδώ καιρό. Μου έχουν μείνει άλλοι 4 παίκτες να αγοράσω. Θα τη δει την ομάδα όταν ολοκληρωθεί. Ο ένας όπως είδατε είναι ο Sterling. Και τον άλλον, αν θυμάμαι καλά, τον έχω βάλει πάλι στο βίντεο. Θα δείτε ποιος είναι. Είναι δεξί back πάντως, αυτό σας λέω. Εδώ όπως βλέπετε χάνουμε 1-3 στο 24 από το ποτάκι. Και εδώ βγαίνει από τα πλάγια το ποτάκι. Θα βγάλει την κλασική σέντρα του. Εδώ δείτε τι controls κάνει. Κάνει τρίπλες εδώ. Ο Pop θα ρουφήξει ένα ακόμα goal. Θα το πνίξει. 1-4 το ποτάκι. Εδώ θα βάλουμε ένα ακόμα goal. Λογικά. Ναι. Ο Μωράτα θα κάνει το time shot. Εν τω μεταξύ το άσπρο. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Υπάρχει. Παίζει να είναι το late το άσπρο. Δεν είμαι σίγουρος. Ή το απλό, ξέρω εγώ αν υπάρχει απλό τίποτα. Εδώ 2-5. 2-5 το match. Και θα φάμε κι άλλο goal. Το 88 όπως βλέπετε. Θα πάει ο Νεούτοβιτς από τα αριστερά. Θα βγάλει μια σέντρα. Και θα μας κάνει το 2-6. Ποιος το έβαλε. Ο Μόρα, ο Λούκας. Γιατί το πανάποδα δεν ξέρω. Και θα πάμε στη Silver 1. Από ήττα από τα squad battle. Από το δεύτερο μας match. Εδώ θα πάμε επόμενο match. Division Rivals. Ο αντίπαλος δεν έχει καμία ιδιαίτερη ομάδα όπως είδατε. Και εδώ θα προηγηθούμε στο score με το Rabbids. Με ένα ωραίο πάλι time shot finesse. Γενικά όπως έχετε δει βάζω αρκετά τέτοια shoot. Είναι ψηλό OP στο παιχνίδι γιατί τα times το finesse. Και γιατί να μην το δοκιμάζω συνέχεια τώρα εδώ. Εδώ ο Μπρούμα θα κάνει πολύ ωραίο ball roll. Και θα βάλει πάλι για ακόμη μια φορά ένα times το finesse. Και θα κάνουμε το 2-0 στο 39. Μπρούμα, απίστευτη κάρτα. Δείτε εδώ στατιστικά 17 shoot εμείς, 7 ο αντίπαλος. Το score ήταν για πολύ παραπάνω. Γενικά τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες αυτό γίνεται πολύ συχνά πραγματικά. Και χάνω κάτι match τα οποία παίζω πολύ καλύτερα από τον αντίπαλο. Το FIFA 19 πιστεύω έχει γίνει unskilled παιχνίδι. Δηλαδή μπορούν να νικάνε ακόμα και άτομα τα οποία είναι χειρότερα από σένα. Μπορούν να συνεχίσουν. Δεν ξέρω. Πιστεύω είναι χειρότερο από το FIFA 18 εγώ.
Δεν με έχει αρέσει πολύ. Είναι πολύ περίεργο παιχνίδι. Πρέπει να το συνηθίσεις, δεν ξέρω. Πάντως γίνονται αρκετά λάθη. Δηλαδή, ειδικά από τους κεντρικούς, το έχω προσέξει πάρα πολύ. Οι κεντρικοί συνήθως κάνουν πάρα πολύ κακά controls. Δείτε εδώ τι έγινε το μεταξύ. Όπως έλεγα, οι κεντρικοί συνήθως κάνουν κακά control συνήθως και χάνουμε την μπάλα. Χάνε την μπάλα αρκετά συχνά στο κέντρο. Γίνονται ή λάθος πάσες. Εντάξει, στις λάθος πάσες πιο πολλές φορές φταίς εσύ. Αλλά γίνονται κάτι controls περίεργα. Χάνεις πολύ συχνά την μπάλα. Εδώ όπως είδατε, κυριαρχήσαμε στο match. Εντάξει, αν το χάναμε θα ήταν πολύ άδικο. Και πάμε επόμενο match. Ο αντίπαλος έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως είδατε. Και εδώ ο Sterling θα αποκρούσει ο τερματοφύλακά του. Και μετά εδώ θα πάρουμε το rebound με το Sterling. Πάλι θα δώσουμε μια πάση στο Richarlison και θα κάνει το 1-0 για την ομάδα μας. Richarlison, θα σας πω ένα review όταν πάρουμε τα rewards τελικά από την ομάδα. Θα σας πω για όλη την ομάδα, και για τη γερμανική και για την αγγλική ομάδα. Οι παίκτες μ' άρεσαν, πώς είναι. Εντάξει, είναι αρχικές ομάδες αυτές βέβαια και πιστεύω δεν θέλει τόσο review. Αλλά αφού έχουμε την ευκαιρία, γιατί να μην το κάνουμε. Ο Richarlison στην αρχή, θα σας πω αυτό, δεν μ' άρεσε πολύ. Αλλά όπως παίζω με το καιρό, έχει εξελιχθεί σε πολύ καλό παίκτη. Βάζει αρκετά γκολάκια. Ο Μωράτα δεν μ' αρέσει πολύ από την αγγλική. Γενικά η επίθεση έχουμε καλή. Σε αντίθεση με τη γερμανική, που είναι ένας Μπρούμα μόνο και κανένας Ρέμπιτς όποτε θυμηθεί. Εδώ NDD θα το κάνει το 3-0. Στο 27 είμαστε εντωμεταξύ και είναι 3-0. Αυτό τώρα ήταν kick of glitch. Δεν θυμάμαι καλά αν είναι kick of glitch. Θα πάρει το rebound εδώ ο αντίπαλος και θα μας κάνει το 3-1. Ένας ακόμα σπαστικός αντίπαλος, ο οποίος πήγαινε και έπαιρνε και την μπάλα από το τέρμα. Νόμιζε ότι θα μας γυρίσει και το match. Δηλαδή εντάξει, κάνεις το 31-4-1. Μην είσαι τόσο σπαστικός. Πραγματικά αυτά τα άτομα προσπαθούν, λες και θα νικήσουν. Δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν ξέρω, με ενευριάζει. Τεμπελέ εδώ θα κάνει ένα shoot. Αυτό παίζει να είναι το time shot. Παίζει να το πιάσε κατά τύχη perfect. Θα κάνει το 4-2. Εδώ ο αντίπαλος το πίστεψε αρκετά. Και εδώ θα πάμε και τρίτο goal. Και άρχισα να τα παίζω εγώ λίγο εδώ. Εντάξει, το θυμάμαι αυτό το match. Είχα ανεβριάσει αρκετά. Δείτε εδώ τι κακιά άμυνα κάνω. Ο αμυντικός μου έφυγε. Άιντε, πέρα. Τον ξεφτύλισε εδώ. Και δείτε εδώ, πάει να πάρει την μπάλα ο κομπλεξικός. Θα κάτσει στο δοκάρι όμως, έτσι. Πάρεις. Και το match τελειώνει 4-3. Εντάξει, δεν ήταν κακός ο αντίπαλος. Αλλά έχανε 4-1 τώρα, δηλαδή. Τι να σου πω. Άμα θες, προσπάθησε, εντάξει. Απόφαση του καθενός είναι αυτό, δεν μπορώ να πω κάτι. Εδώ έχουμε πάει σχεδόν 1400 πόντους. Πάμε για Division 4 σε λίγο. Και καλύτερα rewards. Εν τω μεταξύ δεν πρόσεξα. Το πρόσεξα τώρα αυτό. Δεν το ήξερα εδώ καιρό. Το Weekend League του δίνει πόντους για Division Rivals. Και έχουμε φτάσει εν τω μεταξύ rank 2 τώρα στα Division Rivals χωρίς να έχουμε παίξει καν. Εν τω μεταξύ είδατε μόλις τώρα στάτσε. Είχα 13 shoot. Εντάξει, ήταν 3 στο στόχο βέβαια. Είχα όμως 2 δοκάρια νομίζω. Ο αντίπαλος είχε ένα shoot. Ένα shoot είχε. Και εδώ θα φάμε goal και θα γίνει το 0-1. Δείτε εδώ match. Εν τω μεταξύ, δείτε τι κολόφαρδος είναι πραγματικά. Έχει πάρει 80 κόντρες. Μέχρι τώρα πήρε 4 ή 3 κόντρες, αν είδατε. Δείτε εδώ goal που βάζει. Δηλαδή, πραγματικά το βλέπω και τρελαίνομαι. Είναι για γέλια αυτά τα match. Πυκνά. Αυτά τα match που σας έλεγα. Δηλαδή, ο αντίπαλος είναι πιο άχρηστος από σένα. Εδώ μου έχει γερμολέγκο να πούμε. Right wing, τι να πεις. 76 pace. Εντάξει, τι να πω. Εδώ κάνω και ένα λάθος εγώ με τον τερματοφύλακά μου από τα νεύρα μου, γιατί βιαζόμουν να το βάλω γκολ. Τον βγάζω αρκετά. Θα φάμε το δεύτερο γκολ από τον Λακαζέτ, τον απλό. Θα γίνει το 0-2. Κάνουμε αυτό το match 0-2. Αχ, αυτά τα match πραγματικά είναι πολύ κακά. Με ξενερώνουν τη ζωή μου όταν τα παίζω πραγματικά. Η Λέινι για ακόμη μια φορά βάζει ένα από τα κλασικά μας γκολ. Θα κάνει το 1-2, θα μειώσουμε στο 78. Παίρνουμε και την μπάλα, γιατί προσπαθούσαμε να το γυρίσουμε. Και εδώ στο 87 ο αντίπαλος θα τελειώσει το match. Με το Vogt να κόβει εδώ και να παίρνει ακόμα μια κόντρο ο αντίπαλος. Και εγώ να είμαι σε φάση έτοιμος να σπάσω τηλεχειριστήρια τα πάντα. Φανταστείτε Weekend League πως θα είναι. Για να είναι Division Rivals τόσο σπαστικό. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Κάνει και τους σπαστικούς τους πανηγυρισμούς. Κάτι τέτοια. Άντε βρε. Εδώ δείτε, καλύτερος παίκτης βγήκε Χακίμη με 8,6. Δεν είναι. Και πάμε στο επόμενο match. Σας είπα θα έχει αρκετό gameplay αυτό το βίντεο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έγινε τίποτα. Ήταν full ισορροπημένο match αυτό. Ο αντίπαλος ήταν αρκετά καλός νομίζω. Είχα ένα shoot μόνο και ο αντίπαλος 4. Και εδώ θα βάλουμε ένα goal από foul. Θα κάνουμε το 1-0. Και θα προηγηθούμε στο score στο 62.
Εν τω μεταξύ, προσπαθώ τόσο καιρό να μάθω αυτή την κομπίνα που την κάνουν αρκετά άτομα, που φέρνει τρεις παίκτες και βάζει τον παίκτη από τα αριστερά και βγαίνει μόνος του και βάζει γκολ μετά αυτός. Αλλά δεν μπορώ να την κάνω. Παίζει να την έχουν συγκεκριμένοι παίκτες. Έχω δει τα κουμπιά πώς γίνεται αυτή η κομπίνα, τι προσπαθώ και δεν γίνεται. Σε μένα σηκώνει την μπάλα ψηλά, ψιλοκρεμαστά. Δεν ξέρω τη φάση. Εδώ θα κάνουμε το weekly objective, θα πάρουμε τον Futsal player και θα κάνουμε και το SBC αυτού του παίκτη, του Λομπάνη, πώς λέγεται, θυμάμαι. Όπως βλέπετε, βάζουμε τον Ζάπα Κώστα, ο οποίος ήταν στην ομάδα, 1300 coins. Νομίζω είναι τα μόνα coins που ξοδέψαμε, όλοι ήταν first owner. Δεν ξοδέψαμε άλλα coins, μόνο 1300 γι' αυτό. Παίρνουμε το Λομπαρντί, έτσι λέγεται, από τη Λάτσιο. Έχουμε, νομίζω, τη στιγμή που μιλάμε αυτήν, έχουμε 7 τέτοιους παίκτες, έχουμε χάσει έναν παίκτη. Νομίζω ήταν, έχουμε 8, δεν προλάβαμε. Ήταν η εβδομάδα που έπαιξα squad battles και βγήκα silver 2. Πρέπει να βγεις τουλάχιστον goal 3 για να πάρεις αυτό το point. Αυτή την εβδομάδα όμως προλάβαμε να πάμε goal 3. Και όσο μιλάμε συνεχίζουμε τα squad battles, παίξαμε αρκετά αυτή τη φορά. Δεν θα έχει όμως αρκετό gameplay γιατί τα squad battles είναι λίγο κουραστικά πιστεύω. Α, δείτε αυτό το match εντωμεταξύ. Δείτε εδώ τι σουτάρα πατάει ο Πιάνιτς. Σχεδόν από το κέντρο σούταρε το παιδί με 70 shooting και μου βέλε τέτοιο goal. 1-0. Στο 7ο λεπτό, μόλις κάνω σέντρο νομίζω, χάνω την μπάλα και θα μου βαρέσει μια ακόμα σουτάρα με το Ματουιντή και θα γίνει το 2-0. Αχ, αυτά τα μάτς, πραγματικά. Με 68 shooting αυτός. Ακόμη χειρότερο shooting. Εντάξει. Η EA Sports φέτος με κλείσει πραγματικά. Το 10ο λεπτό όμως, εδώ, θα πάρουμε την μπάλα με το Λερμά, θα δώσουμε στο Μωράτα και με το αριστερό του πόδι, ενώ έχει 3 weak foot, θα βάλει ένα πολύ ωραίο goal και θα κάνει το 2-1 για την ομάδα μας. Μωράτα εδώ κάνει το κλασικό του πανηγυρισμό, έτσι, πυροβολάει. Εδώ θα δούμε ο Ντοκουρέ να δίνει στο Λερμά και ο Ντοκουρέ ξανά στο Λερμά παίζουν το 1-2. Εδώ είμαστε λίγο τυχεροί, πήραμε αρκετές κόντρες και θα βάλει ένα ωραίο κεραυνό εδώ ο Ντοκουρέ με 74 shooting. Εν τω μεταξύ ο Ντοκουρέ δεν ήξερα ότι έχει πολύ shooting και δεν σούταρα συχνά με αυτό. Πολύ. Εντάξει, για CDM έχει καλό shooting 74, μπορείς να κάνεις ένα long shot στα τόσα. Και δεν σούταρα αρκετά. Και μετά όταν έβαλα αυτό το goal, είδα πόσο shooting έχει. Και λέω, όχι, γιατί δεν σούταρα τόσο καιρό. Και στο 75 εδώ, όπως είδατε, έχει πάρει άλλες δύο κόντρες ο αντίπαλος. Εντάξει, κάναμε κι εμείς εδώ λάθος που διώξαμε με τον δικό μας παίκτη. Πατήσαμε τετράγωνο εκεί να διώξουμε την μπάλα. Έπρεπε στρόγγυλο τουλάχιστον. Κάνει το 3-2. Εδώ κερδίζουμε corner στο 89 και με έναν τυχερό τρόπο ο Sterling κάνουμε ανάποδο ψαλίδι και ο Sterling θα βρεθεί εκεί να βάλει τον goal. 3-3 βγαίνει αυτό το match. Πάμε στο επόμενο, το οποίο δεν τραβούσα record από την αρχή, να σας δείξω την ομάδα του αντιπάλου. Αυτό το match, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο τελευταίο. Έχει ένα ακόμα match, το οποίο θα σας δείξω λίγο πριν προκριθώ στο Weekend League. Εδώ ο Delaney κουνιέται πολύ ωραία με την μπάλα. Ακούστηκε κάπως περίεργο αυτό. Και ο Rebic θα βάλει ένα goal. Ένα από τα λίγα goal που βάζει. Να βάζει ένα goal σε 4 μάτς πραγματικά. Δεν ξέρω. Η επίθεση της γερμανικής δεν μου αρέσει πολύ. Ο Delaney και ο Μπρούμα παίζει να έχουν πιο πολλά goal από ότι όλη η επίθεση μαζί. Που είναι κεντρική. Εντάξει, ο Μπρούμα είναι καμ, δεκάρι. Αλλά ο Delaney είναι οχτάρι. Έχω ακούσει από πολλούς ότι ο Delaney είναι πολύ μέτρης παίκτης και αυτά. Με εμένα με έχει αρέσει αρκετά. Παίζει πολύ καλά. Φαίνεται αρκετά στο γήπεδο, δεν ξέρω. Και σούτ έχει 74-73, αλλά είναι πολύ καλό το σουτάκι του. Εδώ γίνεται το 2-1 και ο Delaney ακόμα ένα γκολάκι εδώ, δείτε. Είναι πολύ OP αυτό το σουτ πραγματικά, με το finesse και times. Να, 73 shooting έχει. Δείτε match, 20 shoot. Εντάξει, ήταν 9 on target. Α, ναι, και αυτό είναι το τελευταίο match που παίζουμε. Εδώ θα βγει μια ωραία αντεπίθεση με το Sané, θα μας κάνει το 1-0. Θα κάνουμε skip λίγο γρήγορα αυτά γιατί έχει γίνει λίγο μεγάλο το βίντεο. Ο Σανέ εδώ μας βάζει σώμα στον Ντοκουρέ και εδώ κάνει ένα πολύ ωραίο ρόλμπολ ο αντίπαλος. Μας ξεφτύλισε εδώ το μεταξύ. Πήγε δοκάρι, πάλι καλά η μπάλα. Ήταν καλός ο αντίπαλος σε αυτό το match. Εντάξει, εδώ τυράνει την μπάλα με τον Σανέ. Αλλά πάλι θα γίνει βλακία εδώ. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δηλαδή τώρα σε αυτό το goal θέλω να μου πείτε σε τι έφταιγα ακριβώς εγώ. Πραγματικά. Θέλω να μου πείτε πώς έφταιγα εγώ σε αυτό το goal. Παίρνουν κάτι περίεργα goal. Πραγματικά. Λέω αρκετές φορές τη λέξη πραγματικά, νομίζω. Δεν πρέπει να τη λέω τόσο συχνά. Ένα ακόμα γκολ από τον Μπρούμα. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Παίζει τα μισά γκολ που έχετε δει σε αυτό το βίντεο. Να είναι με τον ίδιο τρόπο. Πραγματικά.
Ακόμα μια φορά. Γιατί μου έχει κολλήσει έτσι τώρα αυτή η λέξη. Sterling εδώ θα κάνει το drag back. Ακόμα μια φορά θα πάει δοκάρι. Και τώρα θυμήθηκα αυτό το match. Εδώ ο Μωράτα το βάζει. Είχα ανακτήσει. Θυμάμαι είχα κάνει αρκετές φάσεις. 11 shoot. 5 στο στόχο. Εντάξει, ο αντίπαλος είχε περισσότερες. Ήταν καλός. Αλλά είχαμε κάνει αρκετές φάσεις. Είχαμε 2 δοκάρια νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και ready to redeem. Weekend League. Ερχόμαστε όπως έχετε καταλάβει ούτως ή άλλως. Rank 3 θα παραμείνουμε. Register now. Redeem entrance now. Και μπαίνουμε στο Weekend League. Και τώρα θα πάμε να δούμε τα πακέτα από το rank 3 που ανοίξαμε. Θα είναι ένα άλλο απόσπασμα, τα οποία τα ανοίγαμε live προφανώς εκείνη τη στιγμή. Δεν θα τα ανοίξουμε τώρα. Τα λέμε. Καλησπέρα σας φίλοι μου. Victor εδώ. Και όπως είδατε από το βίντεο, θα ανοίξουμε rewards. Όπως θα είδατε και από το βίντεο, τερματίσαμε rank 3. Δεν συνεχίσαμε για rank 2, γιατί ήταν αργά. Είχε πάει πάλι 3 η ώρα το βράδυ. 4, δεν θυμάμαι πόσο πάλι. Εδώ έχουμε πουλήσει αυτούς από Bronze Pack Method. Και κλασικά δεν πουλούνται όλοι και τους κάνουμε πάλι release. Και πάμε να ανοίξουμε τα packs. Να, εδώ βλέπουμε. Division Rivals, τερματίζουμε. Rank 3. Και παίρνουμε το option 1 για ακόμα μια φορά. Δεν θέλω τα 32.000 coins. Και τα 6 packs δεν είναι καθόλου worth. Δεν αξίζουν. Γιατί είναι και untradeable. Τι να τα κάνεις untradeable. Εκτός άμα έχεις καλή ομάδα. Εμείς που δεν έχουμε καλή ομάδα, δεν τα θέλουμε. Άρα κάναμε qualification στο Wiggin League. Εδώ έχει ένα μυγαράκι εντωμεταξύ. Όπως είδατε, κάναμε qualification στο προηγούμενο επεισόδιο στο Wiggin League. Και εδώ είδατε και την ομάδα που έχουμε. Λογικά, τελικά παίζα μπούμε με αυτή την ομάδα. Εκτός αν τύχουμε τώρα καλά rewards. Η Team of the Week είναι πολύ καλή. Μακάρι να μας τύχει κανένα καλό παίκτη. Πάμε για το πρώτο. Α, επίσης, τα προηγούμενα rewards από το προηγούμενο Division Rivals δεν σας τα έδειξα. Και δεν θα σας τα δείξω τελικά, γιατί δεν είχα τύχει και κάτι σημαντικό. Το καλύτερο pool που τύχαμε ήταν ο stopper της Milan, ο Ρωμανιόλη, 82 rating. Αυτό δεν χρειάζεται να σας τα δείξω, πιστεύω. Ωραία, πάμε τώρα στο πρώτο pack. Για να δούμε. Πάμε. Φύγει. Δεν είναι boards. Όπως ακούγεται δυνατά ο ήχος. Η σκέρδο τι είχαμε. 91 pace, 73 overall. 73 shooting. Πες να πουλιέται τίποτα ο σκέρδο. Charge drop, πες να πουλάει κι αυτός. Θέλω να δούμε. Λοιπόν, η σκέρδο, χίλια... Α, κάτι πουλάει. Τον βάλουμε να τον πουλήσουμε κι αυτό. Να πάρουμε λίγα coins. Το βάλουμε 1200. Εδώ θα βάλουμε ένα 900. Για 3 ώρες. Ωραία, για να δούμε, αυτός πουλάει τίποτα της Ρώμα. Τα ίδια με τον Ισχέρδο. Α, όχι, δεν πουλάει τίποτα αυτός. Ωραία, θα πάμε όλο στο club. Για να δούμε τι έχουμε. Contracts. Έδωσε ένα LW του LM. Bad fitness, εντάξει. Τα βάζουμε όλο στο club. Πάμε επόμενο pack. Για να δούμε. Κάνουμε αυτό το κόλπο. Το κάνω αρκετά άτομα. Ωπα ρε. Μας φεύγει λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Εντάξει αυτό το pack τώρα. Τι να τύχω. Στο άλλο. Στο mega pack. Να δούμε τι. Ούτε πάλι είναι walkout. Είναι boards όμως. Ισπανός. Goalkeeper. Ω. Κέπα. Πουλάει τίποτα. Τι τζάμπα χάρηκα. Για να δούμε πουλάει. Α, επίσης μπορώ να τον βάλω και στην αγγλική ομάδα. Θα δούμε, θα δούμε. Ω, 2.000 πάει. Εντάξει, κάτι είναι. Α, ούτε 2.000 πάει. Τον βάλω 1.800 coins. Θα πουληθεί κατευθείαν, πιστεύω. Εντάξει, δεν θα τον βάλω στην ομάδα. Κρατάμε για άλλους παίκτες. Βάλω 1.200 εδώ. Και τι άλλο έχει το pack μέσα. Δεν έχει τίποτα. Όχι, αυτός έγινε 93 pace. Πουλάει τίποτα. Πα, 700. Μουσόντα έγινε unrare. Και πού πεις, ποια ομάδα είναι. Ποια ομάδα είναι αυτή, ρε. Μου πήρε δανεικό λίγο. Λοιπόν, έχουμε ένα duplicate, είναι η μπάλα, εντάξει.
και άλλο squad fitness, θα μας βοηθήσει το Wiggin Link. Μας έδωσε κι άλλα. Δεν χρειάζεται να αγοράζουμε πάλι. Ωραία, Quixel. Και πάμε τελευταίο pack, το Mega Pack, για να δούμε. Αν δεν έχει τουλάχιστον καλούς παίκτες, να έχει μέσα consumables που να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3, πάμε. Για να δούμε τι θα μας τύχει. Δεν εγώ καουτ ούτε αυτό. Είναι boards όμως τουλάχιστον και αυτό. Ολλανδός, CM, Marseille, Trutman. Τον είχα ξεχάσει τελείως αυτόν τον παίκτη. Πουλάει τίποτα με 66 space. 1000 coins το πολύ να πηγαίνει. Ω και Μπακάμπο. Μπακάμπο παίζει να πουλάει κάτι. Ω, 2,5 χιλιάρικα πάει. Α, δεν πάει. 1700. Τον βάλουμε 1500 coins. Ή 1600 τον βάλουμε. Βάζουμε και αυτό στα Εύρε, κόλλησε και ανέβηκε μόνο του. Ο Μπακάμπου για να δεν πουλάει τίποτα. Α, έχουμε και Kennedy. Όνειρα αρήνα. Πω, τίποτα δεν πουλάει ο Μπακάμπου. Στα αρχές αυτός νομίζω πουλούσε καμία 3.000. Δεν θυμάμαι. Ίζω. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο, όπως πάντα. Ένα squad fitness μας έδωσε μόνο. Α, έχουμε duplicate Delaney. Να δούμε, πουλάει ο Delaney τίποτα πλέον. Δεν παίζει να πουλάει, Καλά, όχι του πουλούσε και κάτι ιδιαίτερο παλιά. Δεν πουλάει κάτι. 1000 coins πουλάει, θα τον βάλουμε 900 εμείς. Να φύγει γρήγορα. Ωραία. Έχουμε 26.000 coins όπως βλέπετε. Η ομάδα σιγά σιγά γίνεται. Θα σας τη δείξω όταν ολοκληρωθεί η ομάδα. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like κάτω από το βίντεο, subscribe στο κανάλι και like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Instagram. Θα ξέρετε από όσες φορές τα έχω πει. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.